είμαι σίγουρη πως όλοι έχετε δοκιμάσει πανακότα. Νομίζω ότι το όνομα είναι που μας καλεί. Έχει ωραίο όνομα αυτό το γλυκό. Είναι ιταλικό γλύκισμα, αλλά την αγαπάνε σε όλη τη Μεσόγειο. Πάμε σήμερα να τη δούμε με φρούτα αποξηραμένα, τα οποία θα τα κάνουμε κομφή, θα τα σιγοβράσουμε δηλαδή για να βγάλουν τα ζάχαρά τους, τα φυσικά ζάχαρα που έχουν, με μαυροδάφνη. Πάμε να οργανωθούμε. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τα φρούτα, έχω τα μάσκινα, έχω αποξηραμένα βύσσινα, σταφίδες κορινθιακές και λίγα σίκα. Για να μην σας κάνω τη ζωή δύσκολη και ψάχνετε, βάλτε το δικό σας συνδυασμό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι αποξηραμένα. Βάζουμε τη μαυροδάφνη και εμπλουτίζομαι αρώματα. Εδώ έχουμε αρώματα γλυκό πικάντικα. Θα βάλω σε ένα τούλι για να μην τα ψάχνω μετά μέσα και κάνω βουτιές. Θα βάλω την κανέλα μου, αστεροειδή γλυκάνισο και γαριφαλάκια. Έχω πάθος, σας το έχω ξαναπεί με το αστεροειδή. Το θεωρώ μαγικό μπαχάρι. Το κλείνετε καλά καλά, το ασφαλίζετε με ένα σκηνάκι και πάμε. Ανάβουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε και σκεπάζουμε με το καπάκι. Αφήνουμε εδώ να σιγοβράσουν και να γίνουν κομφή. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον μισή ώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Α, έγινε πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά κομφή. Δεν υπάρχει καθόλου υγρό, η μαυροδάφνη έχει δέσει ωραία με τα φρούτα. Και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα προσθέσουμε σιρόπι σοκολάτας εδώ μέσα στα φρούτα. Μου υπολογίζεται 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Αυτό ήταν. Σιρόπι σοκολάτας από πραγματική σοκολάτα. Πω 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 τι ωραία που έγινε. Αυτό ήταν. Κόλαση. Η σοκολάτα με τα φρούτα εδώ που έχουν γίνει κομφή είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο και το αφήνω στην άκρη. Θέλω να κρυώσει γιατί θα είναι η βάση που θα βάλω επάνω την πανακότα. Πάμε να φτιάξουμε πανακότα. Βλέπετε, γίνεται πανεύκολα και πετυχαίνει πάντα. Αυτή η ευκολία και η ασφάλεια να φτιάξεις ένα γλυκάκι και να μην έχεις αγωνία, νομίζω ότι είναι μαγικό. Ρίχνουμε το γάλα. Τα αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Λοιπόν, το γάλα ζεσταίνεται και πάμε να πάρουμε την πανακότα. Έτσι ζαχαροπλάθουμε με σιγουριά και ασφάλεια. Γιατί αυτή η πανακότα πετυχαίνει πάντα. Λοιπόν, εδώ έχει το μείγμα για την πανακότα. Έχει ακόμη ένα σακουλάκι και είναι το σιρόπι καραμέλα. Εδώ τώρα θα ρίξουμε το μείγμα για την πανακότα μέσα στο γάλα και θα ανακατεύουμε με έναν αυγοδάρτη. Αυτό ήταν. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Θα χρειαστούμε 3 λεπτάκια. Ωραία, έχει πήξει όπως πρέπει. Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα 200 ml γάλα, όπως λέει και η συνταγή που αναγράφεται στη συσκευασία της πανακότας. Ανακατεύουμε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα ποτηράκια με την πανακότα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ετοιμάσει το κονφί με τα αποξηραμένα φρούτα. Θα πάρουμε μία κουταλιά και θα στρώσουμε εδώ στον πάτο του ποτηριού. Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι ποτήρια σας αρέσουν ή ακόμη και μπολάκια. Γυάλινα μπολάκια είναι πολύ ωραία. Φρούτα κονφή με σιρόπι σοκολάτας. Μεγάλη λιπουδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θα πάρουμε την κουτάλα μας και θα προσθέσουμε εδώ το μείγμα για την πανακότα. Ωραία. Έτσι η ζαχαροπλαστική γίνεται παιχνιδάκι. Καθαρίζουμε εδώ τα ποτήρια και τα βάζουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες να παγώσει η πανακότα. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τα αποξηραμένα φρούτα, τη μαυροδάφνη, τα μπαχαρικά και τα αφήνουμε να βράσουν. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σιρόπι σοκολάτας και ανακατεύουμε. Σε ένα δεύτερο κατσαρολάκι βάζουμε τα 3 τέταρτα από το γάλα, προσθέτουμε το μείγμα για την πανακότα και ανακατεύουμε. Τέλος, ρίχνουμε στο μείγμα το υπόλοιπο γάλα κρύο. Βάζουμε το κονφί αποξηραμένων φρούτων στον πάτο των ποτηριών, προσθέτουμε το μείγμα για την πανακότα και παγώνουμε στο ψυγείο. Έτοιμη η πανακότα. Ωραία δείχνει, έτσι. Κάτι λείπει όμως. Έχω μια ιδέα. Σοκολάτα τρούφα.
Την έχεις στο ντουλάπι σου και πάντα διακοσμείς ό,τι θέλεις εύκολα και γρήγορα. Μπόλικη τρούφα θέλω. Εύκολη διακόσμηση. Αυτό είναι. Για την πανακότα με κονφή αποξηραμένων φρούτων θα χρειαστούμε. Για την πανακότα. Μια συσκευασία μείγμα για πανακότα και 500 ml γάλα. Για το κονφή. 10 σίκα αποξηραμένα, μισό φλιτζάνι βύσινα αποξηραμένα, μισό φλιτζάνι σταφίδες, 10 δαμάσκηνα αποξηραμένα, 150 ml μαυροδάφνη, έναν αστεροειδή γλυκάνισο, ένα ξυλάκι κανέλας και 5 καρφάκια γαρίφαλο. Για το σερβίρισμα, τρούφα σοκολάτας. Δεν ήταν δύσκολο τώρα, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Για να δούμε όμως, είναι και νόστιμο. Δεν είναι νόστιμο. Είναι πεντανόστιμο. Είναι τέλειο. Αυτό το γλυκάκι.